και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Ήρθαμε σήμερα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του ΣΕΦ στον Πειραιά για να παρακολουθήσουμε την τελευταία προπόνηση του Καραβά πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος ΓΑΜΑ Εθνικής. Πρώτο παιχνίδι είναι την Κυριακή, 11:30 το πρωί, στο γήπεδο της Προοδευτικής με τον αθλητικό Όμιλο Πηλίου. Μαζί μας έχουμε τον μεσοαμυντικό της ομάδας, Σπύρο Παπασπύρο. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μετά από τέσσερις σχεδόν μήνες. Μετά από τέσσερις μήνες αποχής, επιστροφή στο γήπεδο. Επιστροφή. Πώς ήταν πρώτον, Σπύρο, όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί μας έλειψε το ποδόσφαιρο αυτούς τέσσερις μήνες. Κάναμε προπόνηση μόνοι μας, δεν είχαμε τα γήπεδα να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Δεν είχαμε τις συνθήκες να δουλέψουμε, πηγαίναμε σε πάρκα, πηγαίναμε σε δρόμους, πηγαίναμε σε κλειστά στάδια. Σου είχε λείψει το ποδόσφαιρο? Εννοείται πως μου είχε λείψει το ποδόσφαιρο. Είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα. Ήταν επαρκές το χρονικό διάστημα ώστε να προετοιμαστούν η ομάδα? Θα είναι έτοιμος ο Καραβάς? Ο Καραβάς θα είναι έτοιμος, επαρκή δεν ήταν σίγουρα. Ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Θέλαμε τουλάχιστον 1,5 μήνα για να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες δουλέψαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα για να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Προπονήσεις ήταν καθημερινές? Ήταν καθημερινές και Κυριακές κάποιες φορές. Με τα κατάλληλα ρεπό που έπρεπε να έχουμε για να ξεκουραστούμε διάμεσα. Σπύρο, ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Με βάση το πρόγραμμα που έχει ο Καραβάς, τα υπόλοιπα, τα εναπομείναντα παιχνίδια για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, τι πιστεύεις, είναι εύκολο το πρόγραμμα? Εντάξει, εύκολο δεν είναι σίγουρα, βάσει ότι αυτό που είπατε είναι 7 παιχνίδια, δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Έχουμε κάνει μια μίνι προετοιμασία κάποιων ημερών, δεν είχαμε τον χρόνο που θέλαμε να δουλέψουμε. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και ο στόχος μας είναι η παραμονή. Νεοφώτιστη ομάδα ο Καραβάς στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νεοφώτιστη ομάδα, είναι η πρώτη χρονιά στην κατηγορία αυτή. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Ο σύλλογος κάνει ό,τι μπορεί για να μας παρέχει αυτό που πρέπει κάτω από αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν λόγω του κορονοϊού και ευελπιστούμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Έγιναν και κάποιες προσθήκες. Γίνανε κάποιες προσθήκες που θα βοηθήσουν την ομάδα, εννοείται. Τα παιδιά είναι καινούρια, έχουν εγκληματιστεί, έχουν δέσει με την ομάδα, έχουμε γίνει ένα και θα πάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα την Κυριακή. Πρώτο παιχνίδι, ουσιαστικά να ξεκινήσετε με το δεξί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί, εννοείται. Μια νίκη θα δώσει ένα πολύ μεγάλο boost στην ομάδα. Θα βοηθήσει για τη συνέχεια, τη δύσκολη συνέχεια, όπως είπατε κι εσείς. Είναι 7 τελική, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, κάθε πόντος μετράει. Είσαι ευχαριστημένος? Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Στον Καραβά, είμαι πολύ ευχαριστημένος στον Καραβά με τη διοίκηση, τα παιδιά. Έχουμε καλό κλίμα με τον προπονητή. Δουλεύουμε κάτω από καλές συνθήκες. Έχουμε αυτά που πρέπει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην ευχαριστημένος. Το κλίμα μεταξύ σας? Το κλίμα μεταξύ μας είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε μια παρέα. Οπότε δεν έχουμε φοβηθεί κάτι, θεωρώ. Πώς κρίνεις την πορεία της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Είχατε μία νίκη με το Κερατσίνι, μία ισοπαλία με τη Θήλα Ραφίνας και δύο ήττες. Ακριβώς, και δύο ήττες. Εντάξει. Καλώς ή κακώς δεν προλάβαμε να δείξουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, η δουλειά που είχαμε κάνει όλο το καλοκαίρι δεν προλάβαμε να βγει λόγω της διακοπής. Έχουμε 4 πόντους. Είναι μια καλή συγκομιδή. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή που θα μπορούσαμε να έχουμε. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το διορθώσουμε τώρα. Σπύρο, αν σου έλεγα να μου ξεχωρίσεις την καλύτερη σου σεζόν, σε όλη σου την πορεία, την ποδοσφαιρική, μέχρι τη φετινή στον Καραβά, ποια θα μου έλεγες? Τη σεζόν που ήμουν στον Ιωνικό, πριν 7 περίπου χρόνια, όταν ήμουν 17 χρόνια, ήταν η καλύτερη μου σεζόν για μένα. Ένα-δύο παιχνίδια που... Σίγουρα το παιχνίδι με την Προοδευτική. Τα δύο ντέρμπι με την Προοδευτική και μέσα και έξω. Στο Ιωνικό Προοδευτική είναι από τα μεγαλύτερα ντέρμπι, είναι κάτι που θα έχω να θυμάμαι. Κάποιο γκολ, κάποια έτσι που να... Γκολ όχι ιδιαίτερα, αλλά κατά κύριο λόγο στιγμές αυτό που είπατε, δηλαδή και με την Προοδευτική και με τον Ιωνικό, τα ντέρμπι, όπως και να έχουν άλλη ομορφιά από τον κόσμο, από την ένταση που υπάρχει. Οπότε σίγουρα θα ξεχωρίζω στιγμή και όχι κάποιο γκολ. Τι να περιμένουμε, Σπύρο, από τον Καραβά με την επανέναρξη του αθλήματος ΓΑΜΑ Εθνικής? Ότι θα δείξει το καλύτερο του εαυτό, θα παλεύει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για την νίκη και θα πάει για το καλύτερο αποτέλεσμα. Από τον Σπύρο Παπασπύρο, τι να περιμένουμε? Θα δείξει το καλύτερο του αυτό και αυτός, να βοηθήσει την ομάδα όσο δυνατόν μπορεί παραπάνω, είτε παίζοντας είτε βοηθώντας απ' έξω. Δεν νομίζω ότι έχει να δείξει κάτι άλλο πέρα από αυτό το πράγμα που έχουμε να κάνουμε. Και τι μπορείς να υποσχεθείς στους φιλάθλους του Καραβά, εκπροσωπώντας όλους τους ποδοσφαιριστές? Ότι η ομάδα θα δίνει κάθε παιχνίδι ό,τι έχει και δεν έχει, άσχετα αν θα έρθει το αποτέλεσμα ή όχι, θα φέρουμε το κεφάλι ψηλά από κάθε παιχνίδι και στο τέλος θεωρώ ότι θα καταφέρουμε τους στόχους μας. Κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα. Το μήνυμα του ποδοσφαιριστή του Καραβά Σπύρου Παπασπύρου σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες εσύ να τους πεις? Εντάξει, ότι είναι μια δύσκολη εποχή για όλους. Να κάνουμε λίγο υπομονή και είτε παίχτες είτε διοίκηση είτε προπονητές.
για να επιστρέψουν του χρόνου, ελπίζοντας την κανονικότητα. Σε ευχαριστώ, κάθε επιτυχία και σε εσένα και στην ομάδα.